Θέμα χρόνου είναι να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί τις Τρίτες η Λαϊκή Αγορά της Νέας Αλικαρνασσού στην έκταση έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα, ένα χρόνιο αίτημα κατοίκων της περιοχής που αναδιαστήματα αναγκάζονταν να μετακινούνται από γειτονιά σε γειτονιά προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους και όχι μόνο. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2018 για να ευοδοθεί το τέλη του 2023. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι έχει αξιολογηθεί θετικά. Μεγάλη αλλαγή. Μας εξυπηρετεί, νομίζω θα εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Γιατί θα έχει και χώρο για πάρκινγκ, γιατί είναι και παραλιακή από κάτω. Είναι μεγάλος ο χώρος εδώ. Νομίζω ότι εμείς την περιμένουμε πάντως πώς και πώς αυτή τη λαϊκή να έρθει εδώ. Πρόκειται για μια έκταση 6,5 περίπου στρεμμάτων που μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είτε μέχρι πριν από τις γιορτές είτε λίγο μετά, θα είναι το σταθερό σημείο που θα γίνεται η λαϊκή αγορά επί των οδών Σταδίου και Μικράς Ασίας, σε σημείο με εύκολη πρόσβαση, μέσα και έξω από τον αστικό ταυτόχρονα ιστό και με δυνατότητα εξέβρεσης χώρου στάθμευσης στην παραλιακή, που θα διασφαλίζει, όπως επισημάνθηκε, τη μη επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Μια πρότυπη λαϊκή αγορά, η οποία λύνει ένα οριστικά, αν θέλετε, ένα θέμα στα ανατολικά προάστια του Δήμου Ηρακλείου. Θεωρώ ότι θα είναι πιλότος για την μεταφορά όλων των λαϊκών αγορών σε οργανωμένους υποδοχείς, ώστε να φύγουμε από τις γειτονιές, που εκεί υπάρχουν και παρατράγουδα και παρενέργειες, και να πάμε μέσα σε οργανωμένους χώρους, πάλι στις γειτονιές, αλλά υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Μακάρι όλες οι λαϊκές να γίνουν όπως αυτή, σε όλα τα σημεία, να γίνει όπως είναι τούτη εδώ. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, απομένει η τοποθέτηση παραπετασμάτων για τον αέρα από το βορρά και ηλεκτροδότηση, ενώ ήδη είναι έτοιμες οι τουαλέτες που τοποθετήθηκαν και που δεν είναι χημικές, αλλά έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό σύστημα. Η λαϊκή θα λειτουργήσει σύντομα, ευθύς ως μπουν μερικά πετάσματα για να προφυλάξουν τους πελάτες και τους εμπόρους και τους παραγωγούς από το κρύο. Για τις μέρες του χειμώνα που θα κάνει κρύο από την πλευρά του, από το βορρά. Μετά είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει, όλες οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες. Θα υπάρχουν και προβολείς επάνω, αν χρειαστεί. Υπάρχουν όλα τα κριτήρια για να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα που υπήρχε και ταλάντιζε τόσο τις γειτονιές όσο και τους εμπόρους. Από τα καινοτόμα σημεία της, εκτός από το ότι θα είναι μόνιμη και σε δημοτική έκταση, είναι πως η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά θα είναι ευθυγραμμισμένη και με την οικολογική συνείδηση, αφού όπως επισημάνθηκε θα χρησιμοποιούνται μόνο χάρτινες ή βιοδιασπόμενες σακούλες. Εδώ δεν θα επιτρέπεται η νάιλον σακούλα. Δηλαδή οι πελάτες της λαϊκής αγοράς θα είναι εφοδιασμένοι με σακούλες βιοαποδομήσιμες ή με τις άλλες που είναι όχι για μια φορά, για πολλές, που χρησιμοποιούν για πολλές φορές. Ξέρετε τις σακούλες. Και έτσι αυτή θα είναι και η συμβολή της στο περιβάλλον. Ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν και παραγωγοί αλλά και έμποροι που βρέθηκαν σήμερα στην επίσημη παρουσίαση, αναμένοντας να δουν στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά και πώς θα ανταποκριθεί το καταναλωτικό κοινό. Θα βοηθήσει, είναι μια μόνιμη λαϊκή όσον αφορά για την Αλικαρνασσό και ευελπιστούμε να δουλέψουμε εδώ. Ευελπιστούμε. Πιστεύω ότι κοντά στους πανούς αλληλούια θα το δούμε στην πράξη αυτό. Και ο κόσμος πιστεύω θα το στηρίξει, ώστε να έρθουν όλοι από εδώ και να έχουμε τη λαϊκή, ναι μεν κοντά στη γειτονιά, αλλά όχι τόσο πολύ στο σπίτι που να δημιουργούμε κάποια προβλήματα με τις μετακινήσεις τους.